σε μικρό παιδί πλέον. Το Μαρίγορο είναι την ραδιόφωνο, το έχει τηλεόραση, οπότε ξέρει. Όχι, εντάξει. Ναι, αυτό, εντάξει, πολλοί πίστευσαν σε μένα. Τους απογοήτευσα, εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό που είχα να δώσω το δώσα. Εντάξει, δεν είχα πρόβλημα. Είχα ένα σφίξιμο γενικά στα χέρια, αλλά δεν είναι δουλειά σε αυτά. Είναι, αυτά είναι μέρος του προγράμματος. Όχι, πήγες από την αρχή στον κρούπ. Ναι, μετά όταν άνοιξαν οι τέσσερις, ήσουν και εκεί μέσα. Δηλαδή δεν ήμουν πολύ προσεκτικός στην κούρσα, ήταν όλοι μελετημένοι. Εντάξει, έφτασε στο τέλος, δεν μπόρεσα να το κάνω. Εντάξει, αυτό είναι αυτός ο αθλητισμός. Δυστυχώς. Ναι, ναι, εντάξει, δεν είχα πρόβλημα. Ήσουν προετοιμασμένος για το ρυθμό του Μελούλη, προσπάθησε να δώσει ένα πιο γρήγορο ρυθμό, να αποφύγει το συνωστισμό. Ήταν πολύ γρήγορο στο τέλος, δεν τον περίμενα τόσο καλά. Εγώ περίμενα ότι θα μείνει λίγο ακόμη και μετά να κάνει το. Δηλαδή εκεί στο τέταρτο γύρο, προς το πέμπτο, που άρχισε να ανοίγει το ρυθμό και σπάσαμε από τους υπόλοιπους, ήταν πολύ δύσκολος. Ήταν πολύ γρήγορος ρυθμός. Με έπιασε λίγο προετοίμαστο αυτό και νομίζω ότι ένα μέρος του. Τέταρτη θέση είχαμε αυτό, αλλά αυτό είναι αυτό είναι αδικητικό, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να το λέω για να το σκέφτω, για να το βάζω κι εγώ συνείδηση. Σπύρος, ήταν πλεονέκτημα για το Μελούλη, επειδή θύμιζε πιο πολύ πισίνα παρά ανοιχτή θάλασσα. Δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πραγματικά. Ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση, φαινόταν από την πισίνα. Πάντως, είχε κάποιο σημείο πάλι. Που να ήταν λάθος στο όριό σου, αναφορικά με την κούραση. Ναι, στον πέμπτο γύρο που πριν μπορούσα να ανοιχτώ. Είχα αρχίσει και έγινα πάρα πολύ. Δηλαδή για γύρω στα 20 λεπτά ήμουνα οριακά. Οριακά, πόνα οριακά. Δηλαδή ήμουνα που λένε στα τελευταία μου. Πάντως το πάλι σου πάρα πολύ. Το είδαν όλοι πλάξαν. Το είδαν όλοι. Το κράταγα, εντάξει. Ένιωθες αυτό ότι κάποια στιγμή κράταγες το μετάλλιο. Εντάξει, όχι, δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί ξέρεις ότι μπαίνεις στο τελευταίο. Στην τελευταία ευθεία και εκεί είναι, και όπως και έγινε. Εκεί που ανοίξανε λίγο οι. Ανοίξανε λίγο. Εσύ αισθάνθηκες ότι μπορούσες να τους φτάσεις. Όχι, εκεί είχα σφίξει αρκετά και το σώμα μου μέχρι εκεί ήταν. Προσπάθησα βέβαια, έδωσα, αλλά δεν μπόρεσα. Με το κρύο επηρεάστηκες, Σπύρο, ήταν. Δεν είναι, δικολογίες δεν υπάρχουν. Σήμερα έδωσα το 100% μου, ήμουν στην καλύτερη κατάστασή μου, αλλά αυτό είναι το μαραθώνιο. Δεν είναι πάντα αυτό που ας πούμε είναι. Δηλαδή, επειδή κέρδισα πέρσι στη Σανγκάη, εντάξει, πίστευα ότι μπορώ να το επαναλάβω σε μετάλλιο. Πολύ κοντά, πολύ μακριά. Σπύρο, υπήρχε καθόλου άγχος από την προσοχή.